καθώς τελευταίες ημέρες τα διεθνή μέσα ενημέρωσης έχουν κατακλειστεί από δημοσιεύματα για μια περίεργη ανακάλυψη που έγινε από την NASA στον πλανήτη Άρη και αφορά μια άκρως εντυπωσιακή φωτογραφία η οποία έχει προκαλέσει πάρα πολλά σχόλια, η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δεν έχασε την ευκαιρία και ξαναχτύπησε σχολιάζοντάς την με μια ανάρτησή της στα social media που περιείχε μόνο μία λέξη. Αλλά ας δούμε πρώτα τι είναι αυτό που προκάλεσε το παγκόσμιο ενδιαφέρον, αφού όπως είναι γνωστό, ό,τι αφορά το χώρο του διαστήματος, πάντα θα συναρπάζει και θα εξάπτει τη φαντασία των ανθρώπων. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν από μια ανάρτηση του Πανεπιστημίου της Αριζόνας, το οποίο και διαθέτει μια κάμερα υψηλής ευκρίνειας στο διαστημικό σκάφος της αποστολής Mars Reconnaissance Orbiter της NASA, που εκτοξεύθηκε το 2005 από το Cape Canaveral και ως τώρα έχει συλλέξει χιλιάδες στοιχεία, παρατηρώντας το κλίμα στον πλανήτη Άρη, ψάχνοντας για την ύπαρξη νερού, χαρτογραφώντας τον, ώστε να βρεθούν τα καταλληλότερα σημεία προς εδάφησης μιας μελλοντικής διαστημικής αποστολής. Τι αφορούσε αυτή η ανάρτηση του Πανεπιστημίου? Αυτή τη φωτογραφία. Μια φωτογραφία που αμέσως το ανθρώπινο μυαλό σχεδιάζει και δημιουργεί το πρόσωπο μιας αρκούδας. Δεν χρειάστηκε κάτι άλλο. Άμεσα ξεκίνησαν οι διάφορες θεωρίες σε όλο τον κόσμο. Και όταν το είδε και η Μαρία Ζαχάροβα, το μόνο που έγραψε ήταν να ρωτήσει «Ρωσική?». Δίνοντας περισσότερο καύσιμο στις θεωρίες που θα μπορούσαν να αποκαλυστούν και θεωρίες συνωμοσίας. Θα μπορούσε άραγε η Ρωσία να έχει στείλει μια μυστική επανδρομένη διαστημική αποστολή στον Άρη και να έχει σχεδιάσει στο έδαφος μια ρωσική αρκούδα? Έχει αυτές τις δυνατότητες και την τεχνογνωσία? Κάποιοι θα πούν «θα μπορούσε», ενώ κάποιοι άλλοι θα γελάσουν. Εσείς επιλέγετε τι να πιστέψετε. Η Ζαχάροβα απλά ξαναχτύπησε ρωτώντας.